Λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο βγάλατε μία απόφαση. Ποια είναι αυτή? Την απόφαση μπορείτε, είναι αναρτημένη και μπορείτε να την δείτε. Σε γενικές γραμμές, η απόφασή μας αναφέρεται στο μεγάλο αυτό θέμα της λάθρο μετανάστευσης και στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κέντρου λάθρο μεταναστών στα διοικητικά όρια του Δήμου μας. Εκφράσαμε τη θετική μας άποψη σε σχέση, παρά τις διαφωνίες μας για το άκερο λόγω των εκλογών κυρίως, γιατί προφανώς ακόμη και να μην είναι έτσι, φαίνεται ότι αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου υπακούει σε εκλογικές σκοπιμότητες. Όμως το ζήτημα είναι, και παρά τη διαφωνία μας αυτή, το ζήτημα είναι υπαρκτό, πρέπει να λυθεί, πρέπει η ελληνική πολιτεία και η ελληνική κοινωνία να συμφωνήσει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν εκείνες οι μονάδες που είναι απαραίτητες για να ασκηθεί πολιτική στο θέμα της μετανάστευσης, και επειδή πράγματι εμείς συνειδητοποιούμε ότι αυτές οι μονάδες είναι απαραίτητες, είπαμε ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το ενδεχόμενο ακόμη και στα διοικητικά όρια του Δήμου μας να δημιουργηθεί μια τέτοια μονάδα. Βέβαια, επειδή κυκλοφόρησε, χωρίς να είναι πρόταση του Υπουργείου, πρόταση για ένα στρατόπεδο ενεργό της περιοχής, το 561, ανακοινώσαμε ότι αυτό το στρατόπεδο θα πρέπει να μεταφερθούν όλες οι χρήσεις του για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργεί η μονάδα επιστράτευσης μέσα για τον νομό Χαλκιδικής και τον νομό Θεσσαλονίκης, λειτουργεί το ΓΑΜΑ ΚΝΟ που είναι το κτηνιατρικό νοσοκομείο, και επίσης λειτουργεί η μονάδα εκπαίδευσης και αναπαραγωγής των στρατιωτικών σκύλων που είναι και αυτή μέσα στο στρατόπεδο, ένα μικρό στρατόπεδο 180 στρεμάτων περίπου, και έχει από τα 180 τα 35 είναι δημοτική έκταση, δεν είναι δημόσια έκταση δηλαδή, θα πρέπει να ρωτηθούμε. Νομίζω ότι αυτά είναι σε γενικές γραμμές αυτά που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Βρισκόμαστε βέβαια και εμείς σε μια διαδικασία διερεύνησης του όλου θέματος, κυρίως των λεπτομεριών για την δημιουργία αυτών των μονάδων. Έχουμε πάρει τις πληροφορίες μας, δεν υπάρχει όμως κανένα νεότερο, γιατί δεν έχουμε ανενεργό στρατόπεδο στην περιοχή. Οπότε εσείς είσαστε θετικός σε μια τέτοια κίνηση, αλλά φυσιολογικά με προϋποθέσεις. Σαφώς, γιατί πρώτα θα πρέπει, καταρχάς είναι λάθος ο τρόπος που εξωτερικεύεται η διάθεση λύσης του προβλήματος από το Υπουργείο. Το πρώτο που κάνεις όταν πας να λύσεις ένα πρόβλημα είναι συζητάς με την αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να πάρει πρωτοβουλία σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας η αυτοδιοίκηση, να ενημερώσει, γιατί η παραπληροφόρηση πάει σύννεφο πλέον. Ο καθένας πληροφορεί όπως θέλει τους πολίτες, τους παραπληροφορεί και δημιουργεί προβλήματα συνοχής στην κοινωνία. Η αυτοδιοίκηση υπεύθυνα θα ενημερώσει τους πολίτες για το τι συμβαίνει, και βέβαια μετά από διαβούλευση και μετά από την εξασφάλιση όλων εκείνων των απαραίτητων συνθηκών και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και την ασφάλεια και υγιεινή κυρίως των ανθρώπων που θα φιλοξενηθούν σε αυτές τις μονάδες, μπορεί να πάρει τις αποφάσεις τους, και εμείς δεν είμαστε αρνητικοί. Οπότε δεν θα γίνει στο λόχο 561, υπάρχει κάποιο άλλο διαθέσιμο στρατόπεδο? Δεν υπάρχει ούτε για το 561 πρόταση από το Υπουργείο. Δεν υπάρχει για το Δήμο Θέρμης καμία πρόταση. Αν υπήρχε θα τη συζητούσα. Γιατί από τα site ενημέρωσης αυτό έγινε. Δυστυχώς είναι μάλλον διασπορά πληροφοριών για να δουν αντιδράσεις. Είναι ο συνήθις τρόπος που λειτουργούν τα κεντρικά, η κεντρική διοίκηση. Όμως εδώ δεν υπάρχει τέτοιος χώρος. Εάν υπάρχει ο χώρος βέβαια στο αεροδρόμιο μέσα. Εάν γίνει τέτοια πρόταση θα τη συζητήσω. Ξέρετε μήπως τη στάση των πολιτών σε περίπτωση που υπάρξει τελικά και σας πούν από το Υπουργείο ότι θα γίνει ένα στρατόπεδο μεταναστών? Το πρώτο που θα κάνουμε εμείς ως αυτοδιοίκηση είναι να μιλήσουμε με τους πολίτες, να τους ενημερώσουμε υπεύθυνα, γιατί τώρα η ενημέρωση που έχουν είναι από το ράδιο Αρβίλα. Ο καθένας ενημερώνει ανεύθυνα όπως θέλει, διοχετεύει αυτό που θέλει ανάλογα με τη σκοπιμότητα του καθενός. Έτσι, το πρώτο που θα κάνουμε λοιπόν είναι να βγούμε στην κοινωνία. Εμείς η καταρχάς πολιτική μας απόφαση δεν δεσμεύει κανέναν. Περιγράφεται στην απόφασή μας η διαδικασία με την οποία θα πάμε σε δέσμευση
του Δήμου και η διαδικασία προβλέπει συζήτηση, ενημέρωση και συμφωνία με την τοπική κοινωνία, που νομίζω ότι όταν ενημερωθεί δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κάποιοι πολίτες πιστεύουν για την υποβάθμιση της Θέρμης και της περιοχής σε περίπτωση που γίνει ένα τέτοιο στρατόπεδο. Ποια είναι η άποψή σας? Διαφωνώ απόλυτα με αυτό. Οι πολίτες, εμείς είμαστε, έχουμε την ευθύνη και την αναβαθμίζουμε συνεχώς. Εγώ είμαι εδώ από το 1982 και η Θέρμη ήταν ένα μικρό χωριουδάκι και έγινε αυτή που είναι. Άρα στόχος μας είναι η αναβάθμιση. Και βέβαια η συγκεκριμένη μονάδα δεν θα είναι αυτή που θα υποβαθμίσει τη Θέρμη. Να πω ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως τόπο συγκέντρωσης, λειτουργούν τα κρατητήρια της μονάδας που υπάρχει εδώ στη Θέρμη, δίπλα στη Ρεδεστό, και είναι της μονάδας ενεργοφυλάκων, όπου στηβάζονται αυτοί όταν συλλαμβάνονται, για μικρό χρονικό διάστημα βέβαια, στηβάζονται σε κρατητήρια των λίγων ανθρώπων, πολύ περισσότεροι, πολλαπλάσιοι. Το ξέρει κανείς, ασχολήθηκε κανείς με αυτό, ασχολήθηκε κανείς με τις συνθήκες κράτησης αυτών των ανθρώπων και αν εμπεριέχει η σύλληψή τους στο χώρο μας κινδύνους για την τοπική κοινωνία? Όχι. Επειδή αναδεικνύεται και από κάποιους αρνητικά, προβάλλεται και αυτή η υποβάθμιση που δεν πρόκειται να γίνει εάν εμείς συμφωνήσουμε, γιατί αν συμφωνήσουμε θα συμφωνήσουμε με προϋποθέσεις. Αν ο Υπουργός αύριο σας στείλει χαρτί και σας πει ότι θα γίνει κέντρο μεταναστών σε ένα οποιοδήποτε στρατόπεδο επιλέξετε εσείς, ποιο είναι το επόμενο πέρα από το 561? Δεν υπάρχει άλλο στρατόπεδο. Δεν υπάρχει στρατόπεδο στη Θέρμη άλλο. Μόνο το 561 υπάρχει και η αεροπορία. Δεν υπάρχουν άλλα στρατόπεδα. Οπότε εκεί θα γίνει και απλά θα συμβιβαστούν και οι μετανάστες μαζί με το ήδη υπάρχουν προσωπικό. Δεν μπορεί. Πρέπει να μεταφερθούν οι λειτουργίες, να πάνε σε άλλο στρατόπεδο, δηλαδή να δημιουργήσουν αλλού εγκαταστάσεις, αλλού μονάδες, να μεταφέρουν τις λειτουργίες που υπάρχουν εδώ για να το κάνουν αυτό, κάτι που δεν τους συμφέρει. Να πάνε σε έναν ενεργό να τα φτιάξουν από την αρχή. Οπότε το θέμα με τους μετανάστες λύγει εδώ. Νομίζω ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τα κέντρα υποδοχής μεταναστών διχάζουν την κοινωνία της Θέρμης. Κάπου πρέπει να τους μαζέψουμε. Θεωρείτε? Είναι να καλλιεργούν χωράφια. Να μαζευτούν κάπου να κάνουν κάτι για το ελληνικό κράτος. Αλλιώς σας πάνε από εκεί που ήρθανε. Θεωρείτε ότι θα βοηθήσει τα κέντρα υποδοχής μεταναστών? Κανείς δεν το ξέρει. Ούτε οι ίδιοι αυτοί που το κάνουν. Θεωρείτε επιπλέον ότι είναι μια προεκλογική φούσκα όπως ονόμασαν? Μπορεί να είναι και έτσι. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ποια είναι η άποψή σου για τα κέντρα υποδοχής μεταναστών? Νομίζω ότι είναι γενικά ένας τρόπος ο οποίος είναι πολύ, ξέρω εγώ, βεβαρημένος. Πώς να το πω, δηλαδή δεν είναι η λύση το να βάλουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε ένα κέντρο. Μου θυμίζει κάτι από στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γενικά το θεωρώ πολύ λάθος. Δηλαδή, αν θέλουν πραγματικά να δώσουν μια λύση στην παράνομη μετανάστευση, μπορούν να βρουν άλλους τρόπους. Το να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι το σωστό. Ποια λύση προτείνεις? Δεν ξέρω, τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι ένα δύσκολο θέμα. Θα έπρεπε νομίζω οι πολιτικές αρχές και οι άνθρωποι που ασχολούνται να κάτσουν να τα συζητήσουν πιο συγκεκριμένα. Εσύ θα ήθελες στην περιοχή σου να υπάρχει ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών? Κοίτα, επειδή και εγώ μετανάστρια δεύτερης γενιάς, δεν θεωρώ ότι εγώ προσωπικά θα είχα πρόβλημα. Βέβαια, καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι θα είναι δύσκολο γιατί μπορεί να υπάρχει εγκληματικότητα κτλ. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν θα άντεχα να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους έτσι. Δηλαδή σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε ενοχλεί και το όνομα και ενδεχομένως καταστάσεις οι οποίες θα συμπεριφερθούν θα έχουν οι μετανάστες απέναντι στους υπόλοιπους κατοίκους της Θέρμης. Δες, εγώ δεν θεωρώ ότι θα κάνουν κάτι κακό προσωπικά, αλλά υπάρχει ας πούμε αυτή η γνώμη ανάμεσα στους άλλους. Κάπως έτσι. Οπότε η εγκληματικότητα δεν θεωρείς ότι μπορεί να αυξηθεί η υποβάθμιση της Θέρμης πάνω σε ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών? Δεν νομίζω. Δηλαδή υπάρχουν άλλα τόσα εγκλήματα που γίνονται δίπλα μας. Κάποιοι μετανάστες θα μας πειράξουν. Δεν το πιστεύω.